σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης ο Καμένος, ο υπουργός μας Εθνικής Άμυνας, πήγε στο γραφείο. Όπως κάθε άλλη μέρα. Όπως όλοι οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά του. Και έτσι. Πήγε έτσι. Έτσι. Ο Πάνος Καμένος απαντά στις προκλήσεις Τούρκων και Σκοπιανών. Πήγε στο Υπουργείο με στολή παραλλαγής. Τι μαγικός είναι αυτός καταρχήν. Αυτό είναι γιοτόμπαλος. Το ξέρω γιατί είναι. Είναι ή ανθυπογιοτόμπαλος. Ένα από τα δύο. Δεν το έχω καθαρό. Δεν βλέπουμε και καλά τα γαλόνια. Θέλω να πω ότι ευτυχώς φαντάζεσαι να ήταν ο Καμένος ο Πάνος υπουργός αθλητισμού, ας πούμε. Να έσκαγε με φανέλα ποδοσφαιρική. Με τη ΣΑΕΚ, επειδή είναι και εξής. Εδώ τι είχε, έχει πέσει από αεροπλάνο. Έχει πέσει και έχει χτυπήσει φανερά το μικρό σαραβού. Είναι ο πρώτος για τον οποίο, παιδιά, ο πρώτος υπουργός για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι κυριολεκτικά μασκαράς. Όχι αυτό που λέμε αύριο μασκαρά, είναι κανονικός μασκαράς. Και δεν τον προσβάλλεστε καθόλου, γιατί να κάθε μέρα. Δίνεται. Δίνεται με διάφορες στολές. Τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι αυτά, δεν είναι πράγματα αυτά. Και α, εδώ. Προηγούμενη εβδομάδα ντύθηκε πιλότος, έβαλε και το, από το delivery κάτω το χαρτάκι για τις πίτσες να το δώσει στα παιδιά. Top Ham, Top Ham, η πρώτη υπηρεσία delivery από αεροπλάνο, από αέρος, παιδιά. Ανέβηκε σε αυτό, ανέβηκε στο Phantom. Ναι, δεν το έκατσε, Phantom δεν ανέβηκε. Δεν έκατσε. Ναι, αυτός ανέβηκε. Εσύ είναι δυνατόν. Ναι. Καταρχήν τις στολές πού τις βρίσκει αυτές, του πάει σε ράφτρα και λέει όχι, θέλω 6XXL. Τους τις ανοίγουν από πίσω, γι' αυτό ποτέ δεν βλέπεις την πλάτη του. Ναι. Πίσω είναι εξόπλατο αυτό. Οι πιλότοι είναι μαζεμένοι, ας πούμε, άνθρωποι. Ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι ξέρω. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι κατάσταση. Κάποτε είχαμε υπουργούς να δούμε, να θαυμάσουμε σε επισκέψεις ανάλογο επίπεδο. Δεν χρειάζεται ορίστε. Πόσο κομψός με το τζάκετ, δεν κάνει καθόλου κρύο να πούμε εκεί. Και με τη δική του στολή. Έτσι, ωρε κομψότητα. Αυτά είναι καμένο. Κοίτα, κοίτα να μαθαίνεις γατάκι καμένο. Τι ωραίες. Πώς είναι. Αυτό πώς το κάνει, ρε. Θα το κάνω εγώ τώρα. Περίμενε, κοίτα να δεις πόσο. Όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Βάζεις το ένα χέρι εδώ και. Πώς δεν παθαίνει εξάχρωση. Το άλλο από μέσα έτσι, πρόσεχε. Δεν φαίνεται στην κάμερα, δεν πρέπει να ανοίξει λίγο για να. Για αυτό είναι αυτό που είναι. Ναι, γιατί εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Εγώ αυτό. Το κάνω αυτό και φαίνεται γελίο. Ενώ όταν το κάνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάλι γελίο. Ναι, πάλι γελίο. Ναι, φαίνεται με έναν παράπλευρο τρόπο.